Ο Νικολαίδης ήταν ο πιο συνεπής καλλιτέχνης, διότι κυριολεκτικά κατοικούσε μέσα στα έργα του. Έχω την εντύπωση ότι έκανε ταινίες με το ένα χέρι. Μεταδίθηκε, δεν έκανε ταινία. Να τη δούμε. Το καλύτερο όμως για να χωρέσει, ας πούμε, ο Νικολαίδης δεν είναι μια φράση, είναι να δεις κάτι από τα έργα του. Διάβασε, ας πούμε, λίγο ένα βιβλίο του ή δες μια ταινία του. Όλα τα άλλα είναι φλιαρίες ειδικών. Από άρθρα 17 σε 16. Σημείο επαφής, γέφυρα. Από κέντρο προς άρθρο 16 και 17. Υποθέτω, όπως με όλους τους καλλιτέχνες, πάντοτε υπάρχει ένα πέπλο από πίσω το οποίο ψένουν διάφορα καλά, κακά πράγματα. Ο Νίκος ήθελε να κάνει τις ταινίες που ήθελε αυτός, στον τόπο του, στο χώρο του, με τους όρους που ήθελε, με τους χρόνους που ήθελε, με τους συντελεστές που ήθελε. Τόμα, η κυρία. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους σκηνοθέτες που επάξια θα μπορούσε να σταθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα. Τις ταινίες του είναι μία άσκηση low budget, υψηλό επίπεδο. Ένας Έλληνας επιτέλους, ας πούμε, μιλούσε και για εμάς. Μιλούσε για τον εαυτό του βασικά που έμοιαζε με εμάς. Λοιπόν, έχω να χτυπήσω ένα αυτοκίνητο. Να βρω ένα μπουφάν καφέ, να φτιάξω το μηχανάκι της οικογένειας που τρέχει λάδια, να στολίσω και το χριστουγεννιάτικο δέντρο να το βρει ο Αντρέας. Σκατά. Ήταν τραγική περσόνα, γι' αυτό έχει τόσο πλάκα. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, ας πούμε, σε σχέση με τον Νικολαίδη άνθρωπο, Νικολαίδη καλλιτέχνη. Τι σημαίνει για μένα ο Νίκος? Για μένα ο Νίκος ήταν τα πάντα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είδα λοιπόν τον Νικολαίδη μέσα στα νεύρα να σκύβει σε αυτή την τουαλέτα τη μικρή, να χώνει το χέρι του μέσα στην τουαλέτα και να την ξεβουλώνει. Και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται προσοχή. Ήταν ένα μεγάλο μυαλό σε μια πολύ μικρή χώρα. Βρίσκω μια παιδικότητα η οποία δεν βγάζει από μέσα κρυμμένες και αποθυμένες εικόνες. Βγάζει το πόσο τερατώδης είναι ο κόσμος και πόσο μικρό παιδί είμαι εγώ. Πιάνει ένα θέμα της βρωμιάς του ανθρώπινου είδους με έναν τρόπο του Νικολαίδη. Η ταινία ποτέ προσωπούσε, δεν την έκανε ποτέ. Αντίστοιχους δημιουργούς στην Ελλάδα δεν έχουμε. Μέσα στην ιδιαιτερότητά τους και στην ακρότητά τους και στην αιμονή του να κάνουν το έργο τους, καταφέραν να αποκτήσουν ένα πιστό κοινό μέσα στο πέρασμα του χρόνου, έτσι, το οποίο αυτό το κοινό παραμένει. Ένα πιστό κοινό. Πιστούς θαυμαστές, ας πούμε. Πιστούς εραστές. Αγαπημένοι μου σκηνεύω χαμένο είναι με το όπλο που σκοτώνω μπάτσους.